Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας είναι από τις πιο παλιές και από τις πιο γνωστές του Αγίου Όρους και τιμάται από όλους τους μοναχούς και προσκυνητές. Η εικόνα της Παναγίας που κατανήσει τις ψυχές με τη μορφή της προσελκύει όλες τις γενναίες των πιστών που ευλαβούνται την χάρη της, εμπιστεύονται σε αυτήν τη ζωή της και δέχονται την ευλογία της. Η εικόνα αυτή αγιογραφήθηκε την εποχή της οικονομαχίας. Τότε μία ευσεβή ισχύρα γυναίκα στην περιοχή της Νίκαιας της Βυθινίας στην Κωνσταντινούπολη, για να σώσει την εικόνα της Θεοτόκου από την μανία των οικονομαχών που κατέστρεφαν και έκυγαν τις εικόνες, την έριξε στη θάλασσα και λέει «Παναγία μου, εσύ ξέρεις πώς να σώσεις την εικόνα σου». Η εικόνα στάθηκε όρθια και ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το Άγιο Νόρος. Μετά από πολλά χρόνια παρουσιάστηκε ανοιχτά στην θάλασσα κοντά στη Μονή Ιβύρων και έλαμπε τόσο μεγάλο φως και μάλιστα υπήρχε και μία στήλη φωτός από εκεί που ήταν η εικόνα με στη θάλασσα η οποία στήλη φωτός υψωνόταν μέχρι τον ουρανό. Οι μοναχοί προσπάθησαν να την πλησιάσουν και να την πάρουν στο μοναστήρι, αλλά απομακρυνόταν η εικόνα και μόνο ο Όσιος Γαβριήλ με εντολή της Παναγίας περπάτησε πάνω στα κύματα, πλησίασε, πήρε την εικόνα της και την μετέφερε στην ξηρά. Στο σημείο εκείνο ανέβλησε πηγή αγιάσματος το οποίο ρέει μέχρι και σήμερα. Οι μοναχοί λοιπόν την μετέφεραν επίσημα στον κεντρικό ναό της Μονής και την τοποθέτησαν σε ειδικό προσκυνητάριο. Την επομένη ημέρα όμως η εικόνα με τρόπο θαυμαστό βρέθηκε στην πόρτα της Μονής. Οι μοναχοί την πήραν και την έφεραν πάλι στο ναό. Το γεγονός αυτό έγινε τρεις φορές και τότε παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στον Όσιο Γαβριήλ και του είπε να μην πάρουν την εικόνα από την πόρτα, διότι δεν ήρθε για να την φυλάνε, αλλά ήρθε για να φυλάει η ίδια την Μονή και ολόκληρο το Άγιο Όρος. Τότε έχτισαν κοντά στην πόρτα το γνωστό παρεκκλήσιο όπου τοποθέτησαν εκεί την εικόνα σύμφωνα με την εντολή της Παναγίας. Γι' αυτό και η εικόνα ονομάστηκε Πορταΐτισσα και μένει εκεί χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από τα όρια της Μονής. Στην εικόνα βλέπετε την Παναγία να έχει αίμα στο πρόσωπο. Η ιστορία είναι η εξής. Κάποτε ένας πειρατής, ο οποίος ήταν αρχηγός στόλου πειρατών, σταμάτησε στην Μονή Ιβύρων και έστειλε αυτό στους πειρατές του για να κουρσέψουν τη Μονή. Αυτοί όμως δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την εντολή του αρχηγού τους, διότι μία γυναίκα τους εμπόδισε και γύρισαν πίσω άπρακτοι. Όταν αυτός ο αρχιπειρατής άκουσε την δικαιολογία των συντρόφων του, έτρεξε ο ίδιος εναντίον της Μονής και όταν είδε την Αγία εικόνα της Θεοτόκου, με θυμό την χτύπησε με το ξύφο του. Από την πληγή ξεκίνησε να τρέχει άφθονο αίμα που τον περιέλουσε. Στη θέα του αίματος που έτρεχε από την εικόνα, αυτός μετενόησε για την ασέβειά του και ζήτησε συγχώρηση. Κατόπιν βαπτίστηκε ορθόδοξος και έγινε μοναχός και έκλεγε για το αμάρτημά του σε όλη τη ζωή του και το αίμα έχει παραμείνει ακόμη μέχρι και σήμερα επάνω στην εικόνα. Και μάλιστα επιστήμονες που το εξέτασαν είδαν όντως ότι είναι αίμα αληθινό. Η πρωτότυπη εικόνα όπως είπαμε βρίσκεται στην Μονή Ιβύρων, αλλά υπάρχει και σε πολλά αντίγραφα διαφόρων τεχνοτροπιών και η ανάμνηση του θαύματος αυτού όταν αγιογραφούν τον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας της Πορταΐτης σας, οι αγιογράφοι αγιογραφούν και αίμα να τρέχει από το πρόσωπό της. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας βοηθά και μας να μετανοήσουμε και να είμαστε αρεστοί στον Ιό και Θεό της. Χαίρετεν Κυρίο Πάντοτε.